έχουμε πει πολλές φορές ότι ο χριστιανισμός είναι μια τρέλα και ο χριστιανός είναι τρελός, γιατί δεν χωράει σε μια κοινή λογική του κόσμου, έχει άλλη βάση και άλλη προοπτική. Βρήκαμε λοιπόν μια ομιλία από τον Γέροντα Εμιλιανό που μιλάει για τους διαχριστών σαλούς. Σαλός είναι ο τρελός, αυτός που στο όνομα του Χριστού λειτουργεί ως τρελός. Και με αυτόν τον τρόπο μας κάνει μία πρόταση ζωής. Καταδεικνύει την ουσία της πνευματικής ζωής, πώς λειτουργεί στην πράξη, πώς λειτουργεί στην καθημερινότητα. Δίνει δηλαδή τις βάσεις αυτής της ζωής. Να δούμε λοιπόν, αναφέρεται αρχικά σε κάποιο παράδειγμα κάποιων Αγίων μαρτύρων που δείχνει το μαρτύριό τους ήταν μια ανατροπή στον τρόπο σκέψεως ζωής της εποχής τότε και τώρα και πάντοτε. Στην συνέχεια μας δίνει κάποια παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, από την Καινή Διαθήκη, και τα μας οδηγεί στους κατεξοχήν διαχριστών σαλούς όπως τους έχει η Εκκλησία μας. Να ξεκινήσουμε και θα τα δούμε στη συνέχεια όσο πάρει ο χρόνος. Λέει, αυτή την ιστορία την έχουμε πει και άλλη χρονιά, αλλά επειδή είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ας τη διαβάσουμε. Λέει, γιορτάζουμε έναν Άγιο, λέει, τον Άγιο Βονιφάτιο. Πρόκειται για μια παράξενη ιστορία. Μια ιστορία που ίσως θα μπορούσε να μας σκανδαλίσει, αλλά ξέρει η Εκκλησία. Θα μπορούσε να μας σκανδαλίσει πραγματικά, επειδή ο δρόμος του Θεού είναι μία ανατροπή και δεν μένει στα εξωτερικά φαινόμενα, στη συμπεριφορά, αλλά πιάνει την ουσία, και για να την γευτείς αυτή την ουσία και να την διακρίνεις αυτή την ουσία χρειάζεται άλλη κατάσταση και άλλος φωτισμός Θεού, που είναι ένα εσωτερικό γεγονός της καρδιάς μας. Πολλές φορές αυτό μπορεί να σκανδαλίσει, γιατί είναι έξω από τα συνηθισμένα. Ο Βονιφάτιος, λέει, έμενε στην Ρώμη. Εκεί ζούσε και μια αρχόντισσα συγκλητική με το όνομα Αγλαΐς. Ο Άγιος ήταν οικονόμος και γραμματεύς της Αγλαΐδος. Διαχειριζόταν όλη την περιουσία της. Υπήρχε όμως μεταξύ τους ένα πρόβλημα πολύ ανθρώπινο. Εκείνη ήταν μεν ευλαβής, πίστευε στον Χριστό, αλλά ήταν και εμπαθής. Δηλαδή αδυνατούσε να κυριαρχήσει στα πάθη της. Έτσι η σχέση της με τον Βονιφάτη, άνθρωπο ευσπλαχνικό, ελεήμονα και πιστό, ήταν σχέσης καθημερινής αμαρτίας. Μέσα του ζούσαν ένα συγκλονισμό, από τη μια τα πάθη και από την άλλη επιθυμεί να εισέλθει ο Χριστός στην καρδιά τους. Υπήρχε μια καθημερινή πάλη δηλαδή να τοποθετηθούν σταθερά ενώπιν του Θεού, και ταυτόχρονα υπήρχε και η αδυναμία και η εμπαθής κατάσταση. Ήταν δηλαδή ήταν σύνθετες προσωπικότητες, είχαν και την αμαρτία και την επιθυμία για τον Χριστό. Δηλαδή ήταν συνηθισμένοι άνθρωποι όπως εμείς. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, νιώθω έτερο νόμο της μέλεσή μου, αντιστρατευόμαι τον νόμο του Θεού. Είναι η πάλη που γίνεται μεταξύ της αναζήτησης του Θεού και της μεταπτωτικής ροπής που έχουμε μέσα στην αδυναμία μας και στην άγνοιά μας. Επειδή δεν έχει σταθεροποιηθεί η εμπειρία του Χριστού μέσα μας, μπαλαντζάρουμε σε καταστάσεις τέτοιες. Μια μέρα η αρχόντισσα Αγλαΐς λέγει στο Βονιφάτιο: Βονιφάτιε, ξέρεις ότι ζούμε μέσα στην αμαρτία, αλλά ο Θεός είναι και Θεός μας. Υπάρχει συνείδηση λοιπόν, ξυπνάει στην Αγλαΐδα. Για να βρούμε τη δύναμη να πολεμήσουμε την αμαρτία, σκέφτομαι να πήγαινε στην Ανατολή για να φέρεις λείψη αναμαρτύρων. Υπήρχαν την εποχή εκείνη λείψη αναμαρτύρων και σου λέει να πάρουμε την ευλογία του Θεού. Έψαχναν έναν τρόπο, μία λύση. Και στην ουσία αυτό εκτιμά ο Θεός, τον αγώνα, όχι την αδράνεια και την αδιαφορία και την τοποθέτησή μας στην καρδιακή ενώπιον της ζωής. Δηλαδή, ποιο είναι το κέντρο ζωής μας, ποια είναι η αναφορά μας. Μπορεί να μην κάνουμε καμία αμαρτία φαινομενικά, αλλά μέσα μας δεν είναι ψυχρή καρδιά μας για τον Θεό. Αυτό λοιπόν που εξετάζει ο Κύριος είναι τι γράφει και είναι το περιεχόμενο της καρδιάς μας και τι γράφει η καρδιά μας. Είχε λοιπόν τον αγώνα της, έπεπτε, σηκωνόταν, κάνα τον αγώνα.
Εκεί λέει κάθε μέρα, λέει η Αγλαΐδα, εκατοντάδες, πολλές φορές και χιλιάδες μάρτυρες γίνονται μάρτυρες. Δεν φοβούνται τίποτα. Ξέρουν ότι δεν πεθαίνουν, δεν θανατούνται, αλλά μεταβαίνουν στον ουρανό. Είχαν αυτή την ελευθερία. Είχαν τέτοια πίστη που για αυτούς ήταν μετάβασης. Ο βιολογικός θάνατος ή στην πραγματική ζωή, όπως λέμε και στην γονικλησία της Πεντηκοστής, τις ευχές εκείνες τις πολύ όμορφες και θεόπνευστες, διαβάζει η Εκκλησία μας όταν μνημονεύει για τους τεθνεώ, για τους κεκοιμημένους, λέει μετάβαση από τα λυπηρότερα στα θυμιδέστερα, είναι η μετάβαση δηλαδή στα καλύτερα, από την λύπη στην χαρά την πραγματική. Αυτό είναι το βήμα του χριστιανού και αυτό είναι μια τρέλα, έτσι δεν είναι? Ποιος μπορεί να δεχθεί ότι αυτό είναι λογικό σήμερα στον τρόπο που ζούμε και στην βάση ζωής που έχουμε? Ο Βονιφάτιος της χαμογέλασε και της είπε: «Εάν σου φέρω τα δικά μου λείψανα, θα τα προσκυνήσεις ως ιερά και άγια». «Πάυσε το», απαντάει η Αγλαΐς, «δεν είναι καιρός για αστεία», νόμιζε ότι σε έκανε πλάκα. Εμείς, επειδή είμαστε αμαρτωλοί, δεν είμαστε άξιοι να γίνουμε άγια λείψανα. Θεώρησε ότι την κορίδευε, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, κανείς ξεκινάει από αστείο και τελικά γίνεται αλήθεια. Ξεκινάμε πολλές φορές, λέμε ένα αστείο, και τελικά μέσα στο αστείο υπάρχει μια προφητεία και μια έμπνευση Θεού και δεν το καταλαβαίνουμε. Το είπε για αστείο. Μπορεί να το είπε για αστείο, να μην το νοούσε. Τέλος πάντων, η Αγλαΐς έδωσε στον Άγιο πολλά χρήματα, συνοδούς, μοίρα για τα τίμια λείψανα και όλοι ξεκίνησε για την Ανατολή. Όταν έφτασα στην Ταρσό, Βονιφάτους είπε στους υπείς να μείνουν στο ξενοδοχείο και να ξεκουραστούν και εκείνος θα επέστρεφε σε λίγο. Οι υπείς νόμισαν ότι ήθελε να πάει στα Καπηλεία, διότι ήταν μεγάλος συνοπότης, όλα τα είχε ευλογημένος. Αυτός όμως έκανε κάτι άλλο. Ήταν εμπαθής άνθρωπος, αλλά ξέρετε, καμιά φορά όταν κανείς είναι με μεγάλη ορμή στην αμαρτία, μετά οδηγείται και με μεγάλη ορμή στον Θεό. Αρκεί να έχει καθαρή καρδιά, δηλαδή καθαρή διάθεση, γνήσια διάθεση με την καρδιά του, να μην κορυδεύει τον εαυτό του, να έχει μια βαθιά εντιμότητα. Και λοιπόν, και εκείνος έτρεξε στο αμφιθέατρο εκεί που, ήταν, που μαρτυρούσαν οι Άγιοι μας, για να παρακολουθήσει τον αγώνα των πιστών που επιθυμούσε να μεταφερθούν δια μιας στους πατρικούς κόλπους, στον ουρανό. Βλέποντας τους μάρτυρες να πάσχουν, πήγε να τους εμψυχώσει για να μην χάσουν τον Στέφανο. Δέστε τώρα, από τη μια μαρτία, από την άλλη γυρνά πάει εκεί. Πάει να εμψυχώσει τους μάρτυρες, μπερδεμένα πράγματα στην κοινή λογική μας, που εμείς τι κάνουμε, έχουμε τα πράγματα στο μυαλό μας σε κουτάκια, ή έτσι ή αλλιώς, ή αμαρτωλός ή άγιος. Όμως αυτό που είναι πολύ φοβερό και σημαντικό είναι η καρδιά να είναι λειτουργία, να είναι συνδράση. Λοιπόν, οι Δήμοι κατάλαβαν πως ο Βονιφάτιος ήταν χριστιανός και το συμβούλευσαν να φύγει, διότι αλλιώς θα έχανε τη ζωή του. Εκείνος αρνήθηκε λέγοντας: «Δεν έχω καμία διάθεση να ανταλλάξω τον ουρανό με αυτή τη ζωή. Αντίθετα, θέλω να ανταλλάξω αυτή τη ζωή με την αιωνιότητα». Προσπάθησαν να του υποδείξουν να διαφύγει το θάνατο, αλλά αυτός δεν θέλησε. Δες τα ανατροπές που γίνονται στη ζωή μας. Από τη μια η αμαρτία και από την άλλη το θαραλέο, το ηρωικό φρόνημα για το μαρτύριο. Έτσι αυτά τα πράγματα είναι τόσο σημαντικά και τόσο θεϊκά που δεν μπορούμε να κρίνουμε καμία κατάσταση και κανέναν άνθρωπο. Δεν ξέρουμε πώς είναι η ζωή μας και η πορεία της ζωής μας. Προσπάθησαν να του υποδείξουν να διαφύγει τον θάνατο, αλλά αυτός δεν θέλησε. Τότε τον κρέμασαν κατά κέφαλα, του ξέσκισαν τις άρκες μέχρι τα κόκαλα και τη συνεχεία του έδωσαν κάποιο χρόνο με την ελπίδα ότι θα αλλάξει γνώμη. Του έλεγαν: «Μα είσαι τρελός, μωρός, να η τρέλα». «Είμαι σόφρον», τους απαντούσε. Τον πότισαν τότε με μόλυβδο που του γέμισαν τα σπλάχνα. Τον έβαλαν ύστερα σε ένα λέβητα με βρασμένη πίσα και τελικώς, αφού επέμεινε, το απέκοψαν την κεφαλή. Αυτό είναι τρέλα, να κάνεις τέτοιο πράγμα θεληματικά. Ζούσε στην καλοπέρασή του. Μια χαρά. Ζούσε στην πονηριά του κόσμου, ζούσε στην αμαρτία του, είχε την αρχόντισσα, είχε μια χαρά, τα οικονομούσε, ξέρω τι έκανε. Ξαφνικά πάει εκεί και γίνεται όλη αυτή η ανατροπή. Δέστε, όταν έρθει ο Θεός στην καρδιά μας, τι γίνεται? Δεν είναι δική μας υπόθεση, είναι υπόθεση της χάριτος του Θεού.
Γι' αυτό λοιπόν, όταν υπάρχει χάρη του Θεού, τα πράγματα αλλάζουν και γίνονται, συμβαίνουν εκπλήξεις στη ζωή μας. Και μπορούμε να δούμε κάποιον που ήταν δαίμονας και σε λίγα χρόνια είναι άγγελος. Ή και το αντίστροφο. Μετά από μερικές μέρες οι υπείς βρήκαν το λείψανά του και το ανεγνώρισαν. Δεν φαντάζονταν ποτέ ότι ο Κύριός τους θα έκανε κάτι τέτοιο. Με κλάματα το μετέφεραν στην Ρώμη. Πήγα στην αρχόντισσα το δικό του λείψανο όπως το είχε προείπει. Η Αγλαΐς το υποδέχθηκε με πολύ θαυμασμό και συγκίνηση. Το άλυψε με αρώματα και το έθαψε. Σε λίγο καιρό έκτισε έναν λαμπρότατο ναό στο όνομά του και έκτοτε έζησε μία ζωή αγνή και καθαρή. Εκοιμήθη εν ειρήνη και ανεγνωρίστη ως Αγία ετάφηδε πλάι στο Βονιφάτιο. Δέσε τώρα, η πρώην αμαρτωλή, τώρα δίπλα-δίπλα χτίσαν και ναούς και γίνανε και Άγιοι. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Μόνο στην τρέλα της Ορθόδοξης Εκκλησίας γίνεται αυτό το πράγμα. Ανατροπή οποιοδήποτε συστήματος λογικής και ηθικής. Αν το διαβάσει ένας κοσμικός άνθρωπος, θα μας βρίσει. Θα πει τρελίστε. Τι λέτε. Ναι, αυτό είναι τρέλα. Δεν ισχύει καμιά λογική σε αυτό. Για μας η αγιότητα δεν είναι υπόθεση μιας δικής μας προσπάθειας αρετής, αλλά είναι έμπνευση της χάρητος του Θεού. Γεμίζουμε από Χριστό και όλα τα υπόλοιπα είναι φυσιολογικά. Είναι η φυσιολογική κατάσταση ενός ανθρώπου που γεμίζει από Χριστόν. Και Χριστό μπορεί να γεμίσει οποιοδήποτε. Έχει δυνατότητα για τον Χριστό οποιοδήποτε. Λοιπόν, η Αγία για να φτάσει να αποκτήσει το στέφανο της αγιότητος έκανε τραχύτα την άσκηση. Παράλογο θα λέγαμε να ζήσει έτσι μια συγκλητική. Με όλες τις ανέσεις της έζησε μια σκητική ζωή. Γιατί ξεκαθάρισε μέσα της τι αξίζει και τι όχι. Και την ενέπνευσε το μαρτύριο του Αγίου Βονιφατίου. Γιατί αυτό που μας εμπνέει είναι το μαρτύριο και όχι τα λόγια. Μας εμπνέει στάση ζωής. Η αλήθεια που κρύβουμε παρά τα λόγια. Αδελφοί μου, λέει ο Γερόλτης εδώ, Εμιλιανός, εορτάζουμε σήμερα δύο Αγίους που προηγουμένως ήταν ζωσμένοι με τα δεσμά της αμαρτίας. Εάν ο Άγιος ζούσε, λέει, αν ζούσε, τι λέει, το πολύ να έκανε ένα γάμο. Δηλαδή το πολύ πολύ του κακομοίρη είναι γάμο, που λέει ο Ελληνίδης του γάμος, μπο, το παιδί μου να παντρευτεί, το όνειρο. Το πολύ πολύ ένας γάμος, που είναι μια τελίτσα στην αιωνιότητα. Κάτι τρέξει τα γύφτικα. Καλό είναι και αυτό, γιατί οικονομάμε εμείς παπάδες, αλλά είναι μια τελίτσα στην αιωνιότητα, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, το πολύ να έκανε ένα γάμο, που εμείς το κάναμε το πάνω, ας πούμε. Είναι το πάνω στο βαθμό που εξελίσσεται ο άνθρωπος, που είναι ένας δρόμος για τον Θεό, για να γνωρίσει τον Χριστό. Είναι μια άσκηση προσωπική, ταπεινώνεσαι, σχετίζεις με έναν άνθρωπο, βγαίνεις από τον εαυτό σου. Εδώ μιλάμε όμως για άλλο μέτρο, σε σχέση με το μαρτύριο αυτό του Αγίου. Τώρα όμως κρατήθηκε από το σχοινί που μας ενώνει με τον ουρανό. Έβαλε δηλαδή το νου του εκεί επάνω και δεν φοβήθηκε ούτε υπολόγισε όσα θα υφίστατο. Οι πράξεις του, θα λέει κάποιος, ήταν μία μορία. Διότι ποιος του είπε να πάει να μαρτυρήσει, υπάρχει και η εξής λογική. Καλά, ας ζούσε, να χαιρόταν και αυτή τη ζωή του, να είναι καλός άνθρωπος, να πηγαίνει και στον παράδεισο. Δεν μπορείς και τα δύο να τα κάνει καλά. Πρέπει μαρτύριο. Εντάξει, πιστεύουμε στον Θεό. Εντάξει. Θα πάει, θα αγαπήσει τον Χριστό, θα είναι κοντά στον Χριστό. Ήθελε τέτοιο πράγμα. Άμα είσαι τρελός, να είσαι θεότρελος. Όχι λίγη τρέλα. Αυτό ήταν γι' αυτό. Εμείς δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε, ταλαίπωροι. Διότι ποιος του είπε να πάει να μαρτυρήσει. Αναμφιβόλως ο Άγιος θα μπορούσε να φέρει στην κυρία του λείψαν άλλο μαρτύρο, όπως του ζήτησε. Αλλά την εποχή εκείνη οι πιστοί είχαν έναν ενθουσιασμό, ένα καύχημα. Οι ψυχές τους ζούσαν ένα ερωτικό πνευματικό βίωμα, το οποίο δεν τους άφηνε να κοιμηθούν, εάν δεν κατόρθωναν να ανέβουν στον ουρανό δια του μαρτυρίου και δια παντός τρόπου που θεωρείται από τους ανθρώπους μορία. Τέτοιοι πιστοί έγιναν οι μάρτυρες. Υπήρχε λοιπόν ο ενθουσιασμός, δηλαδή η πνευματική ζωή δεν είναι μια στεγνή, μια ξηρή κατάσταση ότι κάνουμε πέντε πράγματα που μας μάθανε από μικρή και βαριόμαστε. Δεν έχει ενθουσιαστεί η καρδιά μας αυτόν τον παν. Γιατί ο Θεός είναι ενθουσιασμός. Αυτό το ερωτικό πνευματικό βήμα που σου δημιουργεί μια καλή ανησυχία, που νιώθει να πετάει η καρδιά σου, να νιώθεις μια πυρότητα, να είσαι παντού, να μην είσαι πουθενά και να είσαι παντού, να μην ζεις τίποτα και να τα ζεις όλα, να είσαι άγνωστος και να γνωρίζεις τα πάντα. Αυτό είναι κάτι άλλο, είναι ένα άλλο άνοιγμα.
στο βαθμό που αυτό δεν το υποψιαζόμαστε, ότι υπάρχει και το ζούμε, μένουμε στην φθορά μας. Εκεί τρογόμαστε λίγο να ικανοποιηθούμε, να νιώσουμε καλά. Όμως οι Άγιοι μας είχαν έναν άλλο ενθουσιασμό. Λοιπόν, ο ενθουσιασμός είναι πολύ σημαντικός στη ζωή μας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ενθουσιασμό στη ζωή. Είμαστε κακομύριδες, στεγνοί άνθρωποι, χωρίς όρεξη, θλιμμένοι. Μας φταίν όλα. Δεν ικανοποιούμεθα, γκρινιάζουμε. Λειτουργούμε με παρασκήνια, με μεθοδεύσεις. Για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε κάτι με σχεδιασμούς. Και αυτό δείχνει μια εσωτερική νέκρα της ψυχής μας. Απουσιάζει αυτή η ελευθερία εσωτερική. Λέει και άλλα παραδείγματα. Κάποιος άλλος Άγιος, ο Μαρδάριος. Στην Αγία Θεοδόρα έχουμε αυτόν τον Άγιο Λείψανο. Είναι μεγάλος Άγιος και ο Άγιος Ευστράτιος. Είναι πέντε Άγιοι που γιορτάζουν 13 Δεκεμβρίου. Προτού λέει να μαρτυρήσει, δέστε τώρα τι έκανε αυτός. Ήδη από τη στέγη του σπιτιού του. Να οδηγούν τους μάρτυρες στη θανατική ποινή. Φανταστείτε λοιπόν να είναι στο σπίτι με την οικογένειά του και να βλέπει να φεύγουν. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Άγιος Ευστράτιος. Γι' αυτό γιορτάζουν μαζί. Βλέποντας τον ομολογητή της πίστεως να πηγαίνει αγαλωμένο ποδί στο μαρτύριο, πηγαίνει με χαρά, λέγει στη γυναίκα και στα παιδιά του. Παντρεμένος άνθρωπος, τρέλα τώρα. Κοιτάξτε πως αυτός ο υποψήφιος μάρτυρας περιφρόνησε τα πάντα για να κερδίσει τον ουρανό. Τότε η σύζυγός τον ρωτά, θέλεις και εσύ να γίνεις μάρτης? Όχι να το ξεφορτωθεί. Καλό, δεν το σκέφτηκα. Λέτε να υπάρχει αυτή η εκδοχή. Δεν πέρασε από το μυαλό, να το κάνουμε και ανέκδοτο. Μαρτυρικό ανέκδοτο. Λοιπόν, κοιτάξτε πως, και του λέει, τότε η σύζυγός τον ρωτά, θέλεις και εσύ να γίνεις μάρτης? Το ποθό της απαντά. Προσευχήθηκαν όλοι μαζί και αφού αποχαιρετίστηκαν με δάκρυα χαράς και εναγκαλισμούς και ασπασμούς, τον κατεβόδωσα για να πάει να προστεθεί στη συνοδεία των μαρτύρων. Άκου τώρα, το φανταστήκατε, έχουμε στην Εκκλησία τέτοια περίπτωση, τέτοια ανατροπή. Αυτό είναι τρέλα. Γιατί είχαν τέτοια πίστη και είχαν τέτοιο άνοιγμα που όλη η ζωή τους ήταν μια ενότητα. Δεν είναι αυτή και η άλλη ζωή, ήταν μια ενότητα. Και καταλάβουν ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής τους και εμείς τρογόμαστε με παραμικρή δυσκολία. Άλλο τώρα, άλλο κουφό μαρτύριο. Την ίδια εποχή ο Άγιος, γιατί τα λέμε όλα αυτά, για να καταλήξουμε είμαστε τρελοί. Την ίδια εποχή ο Άγιος Ρωμανός, από το μεγάλο ζήλο του για τον Χριστό, λέει, συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και για να τους εξουθενώσει, να τους κάνει ρεζίλους, ξεφτυλίσει δηλαδή, ζήτησε να πάρουν στην τύχη από το πλήθος ένα παιδί και να το φέρουν εκεί. Τότε ο Ρωμανός το ρώτησε, ποιον Θεό νομίζεις ότι πρέπει να προσκυνούμε? Τον μόνο Θεό των χριστιανών ή τους πολλούς των ειδωλολατρών? Το παιδάκι του απάντησε, των χριστιανών. Οργισμένος ο τύραννος το παρέδωσε στα βασανιστήρια, το παιδί. Παρουσία της μητέρας του. Το παιδί έμεινε ατάραχο, μόνον λόγω των μαρτυρίων που υπέμεινε ακλόνητα, ζήτησε να πιει λίγο νερό το παιδάκι. Δέστε τι γίνεται. Αλλά η μητέρα του που ήταν πλάι του λέγει, παιδί μου, μην πιεις από αυτό το φθαρτό και εφήμερο νερό. Σε περιμένει δροσερό ουράνιο νερό. Φοβήθηκε η μητέρα μήπως το παιδί πίνοντας νερό καθυστερίζει και αλλάξει γνώμη. Έτσι έγινε βοηθός του παιδιού στο μαρτύριο και εκείνο προτίμησε να γίνει αμέσως μάρτης. Σαν παραμύθια ακούγεται αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Όμως μπορούμε να το προβάλλουμε στη ζωή μας. Να έχουμε ένα πιο μαρτυρικό φρόνημα, να βγαίνουμε λίγο από τον εαυτό μας. Οι θλίψεις, τα ακούσια γεγονότα που έρχονται, οι αρρώστιες, οι θάνατοι που έρχονται στη ζωή μας, αν τους αποδεχθούμε άνετα, γινόμαστε όμοιοι μάρτυρες με αυτούς. Δηλαδή όσο μπορούμε το δεχθούμε ειρηνικά μέσα στην καρδιά μας και θα ταραχθούμε και θα αντιδράσουμε και θα θυμώσουμε, θα τα βάλουμε με τον Θεό, θα σκανδαλιστούμε, αλλά σιγά σιγά στο βαθμό που ειρηνικά αποδεχόμαστε μία κατάσταση τέτοια, εξομοιωνόμαστε με αυτούς τους μάρτυρες. Ο κόσμος θα μας πει, καλά τρελώσεις, ακόμα προσεύχεσαι, ακόμα πηγαίνεις στην εκκλησία, τέτοια πράγματα ήρθα στη ζωή σου και εσύ κάνεις αυτό το πράγμα. Θα στο λέει και ο λογισμός σου, μα τι δουλειά έχω εγώ τώρα μέσα όλα αυτά, η ζωή μου πήγε ανάποδα. Η τρέλα είναι να βγούμε από αυτή την φαινομενικά σωστή λογική και να ζήσουμε μια άλλη πραγματικότητα. Τέτοιες λοιπόν τρέλες, λέει εδώ ο γέροντας ο Εμιλιανός, είναι γεμάτη η εκκλησία μας.
αναφέρεται στους μάρτυρες, μετά αναφέρεται και στους Αποστόλους. Λέει, όλοι αισθάνονταν στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας μας ότι η Εκκλησία είναι μια πολιτεία εσταυρωμένων ανθρώπων που νιώθουν ότι αποθνίσκουν του τέστη ανίστανται με τον Χριστό. Δηλαδή η ζωή μας είναι ένα σταυρός και ταυτόχρονα μια ανάσταση. Σταυρός μπορεί να είναι και κάτι ακούσιο, μια δυσκολία στη ζωή μου, στη δουλειά μου, τα προβλήματά μου που με βγάζουν, με τρελαίνουν, γιατί εμείς έχουμε τέτοια εγωισμό μέσα μας που θεωρούμε ότι αξίζουν όλα να πάνε σωστά. Και όταν δεν πάει κάτι σωστά, ο πρώτος σκανδαλισμός είναι ότι νιώθουμε αποτυχημένοι. Ή νιώθουμε ότι μια ενοχή ότι κάτι λάθος κάναμε. Ή ότι τιμωρούμεθα. Και ότι δεν αξίζουμε κάτι τέτοιο. Αν όμως αρχίζουμε να το βλέπουμε σε μια πνευματική κατάσταση και σε αυτόν τον πνευματικό λόγο του Χριστού και γίνουμε σταυρωμένοι στο όνομά Του, τότε αρχίζει να γίνεται μια αλλίωση μέσα μας, να αποκτά η ζωή μας ένα άλλο περιεχόμενο. Ένα τέτοιο περιεχόμενο που δεν αντέχει στην κοινή λογική, ούτε μπορεί να κατηγοριοποιηθεί τι είναι και τι δεν είναι. Είναι άλλο πράγμα. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και λέει, αυτός ο σταυρός οδηγεί σε μια ελευθερία, σε μια χαρά, σε μια ανάσταση. Οι χριστιανοί ένιωθαν πως ήταν έτοιμοι, ετοιμοθάνατοι, μωροί χάριν του Χριστού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για τη ζωή των Αγίων Αποστόλων, έλεγε: «Εμείς οι Απόστολοι θέατρον εγεννήθημε το κόσμο. Κάθε μέρα μας τυραννούν, μας φυλακίζουν, μας κτυπούν, αποφασίζουν το θάνατό μας». Και συνεχίζει: «Εμείς μωρίδια Χριστών, άχρη της άρτη ώρας, και πεινόμεν και διψώμεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν. Δεν ξέρουμε πού θα βρεθούμε αύριο, αν θα είμαστε σε αυτή τη ζωή ή στην άλλη. Λιδωρούμενοι, διωκόμενοι, βλασφημούμενοι, πάντων περίψημα έως άρτη». Δηλαδή τι σημαίνει περίψημα? Ότι είμαστε το κατακάθι της κοινωνίας. Ζούσα μια ζωή που δεν μπορούσα να τους καταλάβουν οι άνθρωποι. Κοιτάξτε, αν η ζωή μας είναι κατανοητή στον κόσμο, δεν είναι αληθινή, δεν είναι κατά Θεόν. Η ζωή μας, για να είναι κατά Θεόν, να υπάρχει ένα στοιχείο που το δείχνει, χρειάζεται να σκανδαλίζει. Να σκανδαλίζει την λεγόμενη φυσιολογικότητα του κόσμου. Να είναι κάτι άλλο. Και αυτό όχι γιατί πρέπει να το κάνουμε, αλλά είναι δείκτης, είναι τεκμήριο ότι αληθεύει η ζωή μας εν Χριστώ και αν είμαστε πλήρης Χριστού και έχουμε χαρά Χριστού. Πολλές φορές οι άνθρωποι εξομολογούνται και λένε τα παράπονά τους, και αυτό που θέλουν στην εξομολόγηση λέγοντας το παράπονο είναι να ικανοποιηθεί η λογική του κόσμου που έχουν στο μυαλό τους, δηλαδή η δικαίωσή τους, η δικαίωσή μας τέλος πάντων. Θεωρούμε ότι πρέπει αυτά να ακολουθήσουν μια κοινή λογική δικαιοσύνης, για παράδειγμα. Μα τότε δεν είμαστε του Χριστού. Ο Χριστός ξεπερνά αυτό το μέτρο της λογικής. Και για να το έχει κανείς, χρειάζεται να έχει χαρά μέσα του Χριστού, να έχει πληρότητα Χριστού, να έχει Χριστό. Δεν μπορεί να το κάνει χωρίς τον Χριστό, έτσι, με το μυαλό του ή πιέζοντας, καταπιέζοντας τον εαυτό του. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι ζεις την χαρά του Χριστού και ταυτόχρονα να είναι λογική η ζωή σου. Δεν μπορεί να λες ότι έχεις τη χαρά του Χριστού και να τρελαίνεσαι σαν οποιοδήποτε άνθρωπο που δεν πιστεύει ή δεν έχει ιδέα να ζητήσει τη δικαίωσή του. Να έχει παράπονα, να έχει πικρίες. Τι σημαίνει έχω παράπονο, τι σημαίνει να έχω πικρία? Θύγηκα, δηλαδή τι? Θύγηκα γιατί με αδίκησαν. Και είναι, για να στενοχωρέθηκες και πικράθηκες που σε αδίκησα, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για σένα. Γιατί είναι σημαντικό? Μα πρόσβαλαν τον εαυτό μου. Και τι σε νοιάζει? Δεν έχεις κάτι άλλο να χαρείς, να παίξεις? Δεν έχεις τον Χριστό. Οπότε είσαι τόσο κούφιος, τόσο άδειος, που σε φαίνεται πολύ σημαντικό και πολύ τραυματικό να σε αδικήσουν. Και ψάχνεις με αγωνία τη δικαίωση και βάζεις λογισμούς και πικραίνεσαι. Δεν είναι ελλειπής αυτός ο άνθρωπος? Μπορεί ψυχολογικά να θεωρηθεί λογικός και δίκαιος, αλλά πνευματικά είναι ελλειπής. Είναι άδειος, είναι κενός. Η μόνη του περιουσία είναι αυτό. Να τον ταντεύουν, να τον επαινούν, να τον προσέχουν, να μην τον αδικούν, να τον παρακολουθούν, να τον φροντίζουν. Όλη η περιουσία του είναι, όλη η περιουσία μας είναι αυτή. Και γι' αυτό το λόγο όταν το χάνουμε, αυτό τρελαινόμαστε. Εάν όμως έχουμε πληρότητα μέσα μας, και τι έγινε? Μας αδίκησαν. Τι σημαίνει μας αδίκησαν? Και ο Χριστός όμως το ξεπερνάει πολύ εύκολα αυτό, λέγοντας
ο εαυτό μη αδικών δεν αδικήσει δύναται. Αν δεν αδικώ τον εαυτό μου, κανεί μπορεί να με αδικήσει. Αν έχω δηλαδή τη χαρά του Χριστού, ποιο θα μου τη στερήσει, ποιο θα με δικήσει, ίσα ίσα αυτό που με αδικεί, πιο πολύ Χριστό μου δίνει. Αυτό που με αδικεί, αν έχω συνείδηση Χριστού, πιο πολύ Χριστό μου δίνει. Είναι ευεργέτη μου. Αν όμω δεν έχω αυτή την προοπτική του Χριστού, είναι η λογική δική μου, ο εαυτό μου. Το σύστημα του κόσμου, η λογική του κόσμου. Έτσι είναι διαφορετικά, δεν είναι νομίζω διαφορετικά. Οπότε έχουμε άλλα δεδομένα μέσα μας. Οπότε αν η εξομολόγησή μας, αν η προσευχή μας είναι να προσευχόμαστε για τον εχθρό μας, να του στείλει κανένα να πάθει ζημιά για να νικήσουμε, να πάθει ζημιά ο αντίδικός μας. Η προσευχή μας είναι να γίνουν τα θελήματά μας όπως εμείς επιθυμούμε. Δεν είναι ο Χριστός. Και είναι τζάπα κόπος προσευχής αυτό. Βέβαια, καμιά φορά και από λάθος ξεκινάμε πάει σωστά. Είδατε ο Άγιος Βονιφάτιος. Μπορεί να κάνει και πλάκα και τελικά γίνει μάρτυρας. Όπως λέμε, από πλάκα μάρτυρας. Να δούμε λοιπόν παρακάτω, αν θέλετε. Και λέει, το Ευαγγέλιο, λέει, είναι μορία. Είναι μια μορία. Και λέει, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν αυτή την παράξενη ψυχολογία που είχαν οι Απόστολοι μας οι μάρτυρες. Δεν ανέχονταν την ανατροπή των αξιών του κόσμου, την παραμέληση των κοσμικών ενδιαφερόντων χάρη μιας άλλης ζωής. Αυτά λοιπόν είναι λίγα παραδείγματα από τους μάρτυρες μας. Θα δούμε και από την Παλαιά Διαθήκη ένα παράδειγμα το οποίο αναφέρει ο γέροντας εδώ και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και τα λέμε αυτά για να καταλάβουμε ποιο είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου, ποιο είναι το πνεύμα της πίστεώς μας, τι προτείνει ο Χριστός, ποιο είναι ο λόγος του Θεού. Λοιπόν, δέστε τι λέει εδώ. Αναφέρει ένα παράδειγμα με τον προφήτη Οσιέ. Γνωστό όνομα, Οσιέ. Λέει και τι λέει ο Θεός στον προφήτη Οσιέ. Άκου τώρα τι του κάνει πρόταση. Πάρ' τον και στο γάμο σου μπήκε του χρόνου. Δέστε τι προξενιά κάνει ο Θεός στον Οσιέ, τι γυναίκα του προτείνει. Ακούστε. Λέει, πορεύθητη και αγάπησον γυναίκα Μιχαλήν. Άκου τι λέει ο Θεός. Δέστε τρέλα. Στέλνει ο Θεός και του λέει στον προφήτη, πάνε να αγαπήσεις και να παντρευτείς γυναίκα Μιχαλίδα. Στέκει. Τρελός είναι ο Θεός. Καλά, το κακό του θέλει του ανθρώπου. Και δέστε τι λέει. Διερμηνεύει γέροντας. Διότι εγώ είμαι πατέρας της, όπως είμαι και πατέρας. Άκου τώρα, φαντάσου να έχεις δύο με Θεό. Βλέπει πάρα πέρα ο Θεός. Φανταστεί τώρα μια καλή χριστιανή οικογένεια να προτείνει κάτι στο παιδί της. Τι να προτείνει, θα τρέχει στον παπά να διαβάζει εξορκισμούς. Μην πάθει το παιδί της κάτι. Διότι λέει, εγώ είμαι πατέρας της όπως είμαι και πατέρας σου. Εγώ κυνηγώ τα πρόβατά μου, τα παιδιά μου, ακόμη και όταν είναι μέσα στη βαρύτερη αμαρτία, διότι θέλω να τα οδηγήσω στον ουρανό. Αυτός είναι ο Θεός. Σας κάνει. Δεν είναι αξίζει τον κόπο αυτό το Θεό να τον αγαπήσουμε. Να του δώσουμε κάτι της για να γεμίσει η καρδιά μας. Δέστε τι λέει. Εγώ κυνηγώ τα πρόβατά μου, τα παιδιά μου, ακόμα και όταν είναι μέσα στη βαρύτερη αμαρτία, διότι θέλω να τα οδηγήσω στον ουρανό. Δείξε κι εσείς πλάχνα. Πήγε να την κυνηγήσεις. Άκου. Να την κυνηγήσει. Ας είναι Μιχαλής, να την αγαπήσεις, για να μπορείς να σηκώσεις και την αμαρτία της και τις δυσκολίες της και τα προβλήματά της, όπως και εγώ σηκώνω όλο τον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό ο Θεός ήρθε να δείξει την αγάπη του προς τον Ισραήλ, προς τους ανθρώπους, προς την Εκκλησία, προς εμάς. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, αυτό είναι το πρόσωπο του Θεού. Αυτό είναι το ήθος. Και αν εμείς όντως είμαστε του Θεού, τέτοιο ήθος οφείλουμε να έχουμε. Και αυτό το ήθος είναι ήθος ελευθερίας. Δεν έχει κουτάκια. Δεν έχει εγκλωβισμούς. Κοιτάς την ουσία, κοιτάς την καρδιά του άλλου. Όλα λοιπόν τα ανωτέρω είναι ζωντανά κηρύγματα μετανοίας και προφητείας. Με αυτόν τον πόθο έζησαν και οι πατριάρχοι και οι δίκαιοι. Δηλαδή να μην γίνονται ένα με τον κόσμο, αλλά να τρέχουν προς τον ουρανό. Γι' αυτό λέει επλανώντο
εις τα όρη, εις τα σπήλαια, εις τα σοπάς της γης, εν αταξίες εφτακτιόντες, είχαν διαρκώς ταλαιπωρίες, ενώ ήταν ήσυχοι άνθρωποι. Μακάρι, λέει, να μας αξιώσει ο Θεός, να έχουμε και εμείς τέτοια τρέλα, τρέλα που ζητάει ο Θεός. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι μια τρέλα που αναφέρει εδώ η Εκκλησία μας και ο Γέροντας. Να δούμε όμως και την ανάλυση αυτού του θέματος πιο καλά. Λέει λοιπόν ο Γέροντας εδώ, ώστε η Παλαιά Διαθήκη, ο Χριστός, οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι πιστοί, όλος ο πραγματικός χριστιανισμός είναι κάτι ανεξήγητο και παράδοξο για τους κοσμικούς ανθρώπους. Είναι μία μορία, μία σαλότης, μία τρέλα. Η πίστη μας όμως δεν είναι μια θρησκεία που συμβάζεται με τα συμβίβαστα. Είναι ανατρεπτική. Δεν είναι μεσοβέστικα πράγματα του κόσμου. Δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να προσαρμόζεται στο κοσμικό φρόνημα. Αναμφιβόλως ο χριστιανός είναι και θα είναι πάντοτε, λέει, κοινωνικός άνθρωπος. Το ότι εγώ δεν συμβιβάζομαι, για παράδειγμα, ο χριστιανός με το σύστημα του κόσμου, δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαι κοινωνικός άνθρωπος. Δεν θα είναι η προσπάθειά μου, θα είναι μια επιτηδευμένη κατάσταση που με κάνει να ξεχωρίζω και να προσβάλλω τον κόσμο. Δεν είναι ένα θέατρο. Δεν είναι απλώς μια συμπεριφορά, είναι μια ουσία. Έχει μια αξιοπρέπεια, έχει μια κοινωνικότητα. Δεν είναι μια αντικοινωνικότητα που προκαλεί για να το παίξω μάρτυρα, ή να το παίξω ο χριστιανός ή να πουλήσω χριστιανοσύνη. Είναι μια ευγένεια διαφορετική. Και λέει, αναμφιβόλως ο χριστιανός είναι και θα είναι πάντοτε κοινωνικός άνθρωπος. Η Εκκλησία έκανε ό,τι μπορούσε για να διευκολύνει την κοινωνική ζωή των χριστιανών. Ο Χριστός δεν μας έκανε απομονωμένους και δυστυχισμένους ανθρώπους, αλλά ένα κοινωνικό σύνολο, μια Εκκλησία. Αυτή όλη το ήθος δεν είναι μία αντικοινωνική συμπεριφορά που ξεχωρίζω, που προκαλώ, αλλά σέβομαι τον κόσμο, σχετίζομαι με τον κόσμο, αλλά δεν γίνομαι κόσμος. Αυτή είναι η ισορροπία. Αποδέχομαι τον κόσμο, αγαπώ τον κόσμο, είμαι μέσα στον κόσμο, είμαι έξυπνος, μπορώ να χειριστώ τα πάντα στον κόσμο, να σχετιστώ με τους πάντες, να διελεχθώ με όλους, να τα βρω με όλους, αλλά δεν γίνομαι κόσμος. Γι' αυτό και ο Απόστολος, λέει Παύλος, διευκόλυνε ότι χρειαζόταν να τρώνε ακόμη και ειδωλόθητα. Δεν ήθελε να χωρίζονται ούτε από τους ειδωλολάτρες. Να μην χωρίζουν, δεν είναι μαζί τους. Παράλληλα όμως, με την κοινωνική ζωή, ήθελε η Εκκλησία να είμαστε ξεκάθαροι, ώστε να είμαστε άγιοι εν πάση αναστροφή. Ναι, σχέση με τον κόσμο, αλλά είμαστε και ξεκάθαροι με τον εαυτό μας. Ξέρουμε και πού πατούμε και πού βρισκόμαστε. Δεν είμαστε χαμένοι στην προοπτική της ζωής μας. Έχουμε δείκτη ζωής. Όταν εμφανίστηκε ο χριστιανισμός, οι μεν Έλληνες δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη νέα διδασκαλία, διότι λάτρευαν τη σοφία. Οι Έλληνες ήθελαν σοφία, όπως γνωρίζουμε, εν αντιθέση με τη μορία του Ευαγγελίου. Αυτοί ήθελαν σοφία και το Ευαγγέλιο έδινε μορία, τη μορία του Σταυρού. Οι Εβραίοι ήθελαν σημεία, δύναμη, και ο Χριστός πάλι έδωσε σταυρό. Ήταν για τους μεν σκάνδαλον και για τους άλλους μορία. Επομένως, λέει, η πίστη ανατρέπει τα σχήματα της λογικής, την επιφάνεια του πολιτισμού που καταφάσκει κάθε άνεση και διευκολύνει την αποσύνθεση των πνευματικών θησαυρών ή το πάγωμα των αξιών που διατηρούνται μόνο με θυσίες. Δηλαδή, αυτό που προτρέπει ο πνευματικός άνθρωπος είναι: αρνείται έναν πολιτισμό άνεσης, ευκολίας, το οποίο νεκρώνει το πνεύμα μας και μας αδυνατίζει εσωτερικά, αλλά δίνει αξίες και θησαυρό. Και αυτό που δίνει ζωή στη ζωή μας είναι αυτό, ο θησαυρός της καρδιάς μας, οι αξίες, αυτή η δυνατότητα να εξελιχθούμε. Και μια σχέση οποιασδήποτε μορφής, μια σχέση, ας πούμε, γάμου, δεν μπορεί να στηρίχθει αν υπάρχουν αξίες. Δεν είναι το παλαμούτι, το ψυχολογικό, το οποίο υπάρχει εκεί, τα γλυκανά, αλλά τα πράγματα. Αυτό που δίνει ζωή είναι το βάθος της ζωής και το βάθος του προσώπου και το βάθος της σχέσης που μπορεί να υπάρχει. Η βαθιά σύνδεση με ένα πρόσωπο. Ο λόγος ζωής που ορίζει ένα πρόσωπο. Το περιεχόμενο της υπάρξεώς του. Οι αξίες που έχει. Αυτό που είναι κάτι παραπάνω από ένας εφησυχασμός και μια φαινομενική καλοπέραση που στο τέλος κρατάται μια τρομερή δυστυχία, γιατί αδειάζει τον άνθρωπο, δεν του δίνει ζωή. Η μορία του Σταυρού και της θυσίας δεν βοηθεί τον άνθρωπο να νιώθει ότι άλλοι τον αναγνώρισε, δεν τον νοιάζει δηλαδή η αναγνώριση. Δεν καλλιεργεί τον εγωισμό,
δεν του προσφέρει φινέτσα ώστε να θεωρηθεί μοντέρνος κλπ. Κλπ. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Κανένας τρελός? Λοιπόν, τώρα πάμε και στα πιο συγκεκριμένα. Ποιοι ήταν αυτοί οι δια... Ναι, ένας τρελός εκεί πάνω, σήκωσε χέρι ή ξύνεται? Α, για μένα ή για έξω? Για κάποιον, ωραία. Ωραία. Όχι, μια χαρά. Από ό,τι κατάλαβα προσωπικά, δημιουργήθηκαν πολλά σχήματα οξύμωρα. Και σε αυτά τα σχήματα τα οξύμωρα, δηλαδή τα μη συμβατά, τι προσπαθούμε να κάνουμε, γεφυροποίηση, ιδιαίτερες? Δεν το καταλαβαίνω. Είναι από ένα κοινωτικό πρόγραμμα. Στο ΕΣΠΑ θα πάμε, τι γίνεται ρε παιδιά. Λοιπόν, δεν γεφυρώνουμε καμία αντίφαση. Δεν κάνουμε τίποτα, απλώς αυτά όλα, όχι, αυτά όλα δείχνουν όταν είναι συμπτώματα που δηλώνουν την κατάστασή μας. Ο άνθρωπος του Θεού έχει ελευθερία και τον εμπνέει ο Χριστός σε αυτή την ελευθερία. Ο κεντρικός άξονας είναι να αγαπήσουμε τον Χριστόν, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και να αγαπήσουμε κάθε άνθρωπο. Και να μην είμαστε μιζεριασμένοι μέσα στα άγχη μας και τις αγωνίες που δεν ξέρουμε τι θέλουμε και τι ζητούμε. Ποια αντίφαση θεωρείτε ότι υπάρχει όταν λέμε να είμαστε στον κόσμο και εκτός κόσμου? Αυτό εννοείται. Αντίφαση σχήματος. Εγώ έτσι τα κατάλαβα, έκανα την προσωπική μας. Ή αν δεν κάνουμε ελεύθερο, θα ζούμε παράλληλα. Και οι παράλληλες γραμμές όσο και ένας πρακτικής δεν. Θέλει να πει εδώ... Είπατε να είμαστε μέσα στον κόσμο... Αλλά δεν γινόμαστε κόσμος. Η αλλά δεν τα πιστούμε. Δηλαδή, αν δουλεύετε σε μια εργασία και έρχεται ένα άνθρωπο τρελό, παλαβό, που σας κάνει τη ζωή μαύρη, ιδιότροπο, δεν σας αφήνει ησυχία, θα είστε μαζί του, αλλά δεν θα γίνετε ιδιότροποι. Μπορεί να βρει κανείς τρόπο να συνδεθεί μαζί του χωρίς να γίνει ο ίδιος, χωρίς να συσχηματιστεί μαζί του. Αυτό εννοούμε. Είμαι στον κόσμο, δεν προσβάλλω, δεν τον περιφρονώ, δεν τον απορρίπτω τον κόσμο, αλλά δεν συσχηματίζουμε μαζί του. Αυτό εννοεί. Και δεν είναι αντίφαση αυτό, είναι ξεκάθαρη κατάφαση. Για τις δύο περιπτώσεις περίπου που αναφέρατε προηγουμένως, αυτού που είδε τους άλλους από το σπίτι του πάνω να φεύγουν για το μαρτύριο και πήγε, και για τη μάνα που με το παιδί της, θέλω να επισημάνω πόση εντύπωση μου έκανε η σύζυγος του ενός και η μάνα του παιδιού. Ναι, ναι, φως. Είναι φοβερό αυτοί οι άνθρωποι. Φαντάσου γυναίκα, Η γυναίκα να μένει μόνη με τα παιδιά, να ξέρει ότι θα τα ζήσει μόνη από εκεί πέρα και να τον στέλνει στο μαρτύριο τον άντρα της και η μάνα το παιδί της. Αυτά δεν έχουν λογική, γιατί είχαν φοβερή πίστη. Εμείς τώρα δεν μπορούμε κάτι τέτοιο, απλώς δείχνουμε ένα μέτρο. Να δείξουμε και εμείς να έχουμε ελάχιστη τρέλα. Δηλαδή στην καθημερινότητα τι τρέλα να έχουμε, να μην κακομπηριάζουμε να έρθει μια τυχαία στη ζωή μας. Να μην γκρινιάζουμε μα δεν μας πρόσεξαν. Να μην κρατάμε πικρίες. Δηλαδή δείχνουμε την κορυφή για να δούμε πόσο εμείς είμαστε χαμένοι στο διάστημα. Με την κάθε σαχλαμάρα. Με κοιτάει όλος και λέει κάτι σκέφτεται για μένα. Βγάνει και σενάρια όλος. Μιλάνε και γελάνε. Για μένα γελάνε. Και βγάνουμε και κάνουν ζωή μας μαύρη. Δεν έχουμε ελευθερία. Δηλαδή στοιχειοδός να είμαστε άνετοι, βρε παιδί μου. Δηλαδή αυτοί οι άγιοι και αυτοί οι μάρτυρες δεν μπορούμε να γίνουμε τέτοια, αλλά γίνουμε φυσιολογικοί άνθρωποι τουλάχιστον. Απλοί, άνετοι, αυθεντικοί, ευθύς άνθρωποι. Εμείς η ευθύτητα λείπει από τη ζωή μας. Πολύ συνθετότητα από εδώ, σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε εκεί, κάνουμε κόλπο από εδώ, το φέρνουμε εκεί. Μεθοδεύσεις δηλαδή, τακτικισμούς κάνουμε. Η ζωή μας, η σχέση μας είναι ένας τακτικισμός. Και δεν έχουμε μια απλότητα και μια αυθεντικότητα. Λοιπόν, ας μην γίνουμε αυτοί οι μάρτυρες, αλλά να είμαστε αυθεντικοί άνθρωποι. Αυτό θέλει να πει εδώ. Και για τα συνηθισμένα μέτρα του κόσμου, ο αυθεντικός άνθρωπος είναι τρέλα. Δεν είναι. Θεωρούμε ότι ο έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός που έχει ωραία, σωστή τακτική, καπάτσος, τα φέρνει βόλτα, καταλαβαίνει και φέρνει σβούρες και τα καταφέρνει μια χαρά. Και γίνεται και πρωθυπουργός ίσως. Εδώ όμως είναι αλλιώς τα πράγματα. Μέσα στους τακτικισμούς. Εμείς έχουμε άλλη τρέλα, την ευθύτητα, τη γνησιότητα, την αυθεντικότητα. Δεν είναι τρέλα αυτό για το σύστημα του κόσμου? Ζούμε τόσο πολύπλοκα, τόσο μπερδεμένα, τόσο παρδαλά.
που το χάθηκε το αυτονόητο, το απλό και φυσικό. Να βλέπεις άλλο στα μάτια και λες αυτό που νιώθεις και να το εννοείς. Και αυτό να καταλαβαίνει και ο άλλος. Αυτό θεωρείται πλέον τρέλα. Και θεωρείται λογικό ο εύστροφος. Αυτός που έχει ωραία τακτική και φέρνει τα πράγματα στα μέτρα του όπως θέλει και βγαίνει κερδισμένος. Βγαίνει κερδισμένος εξωτερικά. Η καρδιά του είναι τόσο ταλαιπωρημένη. Γιατί όλοι αυτοί οι τακτικισμοί σε αναγκάζουν να έχεις 1000 πρόσωπα. Κερδίζεις μεν, αλλά χάνεις τον εαυτό σου. Δεν ξέρεις ποιος είσαι τελικά. Με τόσα πρόσωπα που πήρες, τόσα ψέματα που είπες και τόσους τακτικισμούς που είχες. Και στο τέλος είσαι με τα Ζάναξ. Γιατί σε πιάνουν κρίση πανικού από τα πολλά ψέματα που είπες. Και δεν έχασες τον εαυτό σου. Και αγώνες τελικά θα με πάρουν είδηση ή δεν με πάρουν είδηση. Και τελευταία έχω κάτι κρίση πανικού, σου λέει άλλος. Φοβάται τον εαυτό του. Αυτά βέβαια έχουν και άλλες ερμηνείες, αλλά μια ερμηνεία είναι και αυτή. Ζώντας τόσο ψεύτικα και με τόσα αυτιά ιδώματα και έχουμε χάσει τόσο πολύ τον πραγματικό μας εαυτό, στο τέλος θα χωθούμε. Θα σωματοποιηθούν αυτά και θα τρέμουμε μετά. Δεν μπορούμε στο λεωφορείο να ανέβουμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι τρέλοι. Αναφέρει εδώ ο Άγιος, ο Γιάννης Σιμιλιανός αναφέρει τον Άγιο Σιμειών, τον Διαχριστό Σαλό, τον Άγιο Ανδρέα και ένα Σάβα τον Βατοπεδινό. Να δούμε μερικές ιστορίες αυτούς που έχουν λίγο πλάκα για να γελάσουμε και λίγο. Αν δούμε εν ολίγης των βίο τους για να καταλάβουμε μέχρι πού φτάνει ο έρωτάς τους για τον Χριστό, δεν λέμε τρελάθηκε από τον έρωτά του. Τρελαίνεται ο άνθρωπος όταν γνωρίσει ένα πρόσωπο και συνδεθεί μαζί του και τότε δεν υπολογίζει τίποτε. Δηλαδή όπως σε ένα πρόσωπο έτσι και με τον Χριστό. Γνωρίζει ο Θεός και τρελαίνεσαι. Γνωρίζει τον Χριστό και τρελαίνεσαι. Γεύεσαι τον Χριστό και τρελαίνεσαι. Έτσι ακριβώς και όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τον Υιόν του Θεού, τον Ιησού Χριστόν, είναι φυσικό να πάθει κάτι παρόμοιο. Τέτοιοι δια Χριστόν σαλοί υπήρξαν σε όλη την Ιφίλιο. Ο λαός κατεδίωκε τους δια Χριστόν σαλούς, διότι δεν μπορούσε να τους καταλάβει. Τους κυνηγούσε. Παρατάφτε αισθανόταν μέσα στην καρδιά του την αγιότητά τους. Και όλοι ήθελαν να έχουν κοντά τους ένα σαλό. Γι' αυτό και κάθε χωριό ήθελε και τον τρελό του που λένε. Ήθελε και κοιτούσε μήπως μπορούσε να βγάλει ένα σαλό από τους κατοίκους του. Ένιωθαν ότι αυτή η αποφατική, δηλαδή η ασυμβίβαστη, η μη συμβατική συμπεριφορά των διαχριστών σαλών, η πάντη ανεξήγητος για τον άνθρωπο είναι ένα μήνυμα του Θεού. Ένα γνήσιο κήρυγμα, ένα άδειλο μυστήριο, ένα μυστήριο του Θεού. Αυτή η τρέλα. Δεν αποφάσισε κάποιος και είναι άλλος τώρα λέει θα γίνω τρελός και θα μιμηθώ. Έπαιρνε κλίση από τον Θεό. Έπαιρνε τη χάρη από τον Θεό. Βέβαια για τις μορίες που έκανα και για τα επεισόδια που δημιουργούσα στην ανθρώπινη κοινωνία ήταν φυσικό οι άνθρωποι τους κυνηγούν, τους προκαλούσαν. Και έδινε ένα μήνυμα, είχαν κάποιο λόγο που κάναν το κάθε τι. Άλλοτε οι άνθρωποι θίγονταν από τα καμώματα των καταχριστών του σαλών, άλλοτε οι σαλοί ήλεγχαν τη ματιότητα του κόσμου ή τη ζωή κάποιων ανθρώπων και γι' αυτό ξεσπούσαν εναντίον τους με μανία. Αναφέρομαι λοιπόν στον βίο του Αγίου Σάββατο Βατοπεδινού. Λέει δεν υπήρχε στο πλήθος των ανθρώπων κανένας που να μην χυμούσε επάνω στον Άγιο αυτό άνθρωπο, διότι τους φαινόταν ανέσχυντος. Αλλά στην πραγματικότητα αυτοί αποδείχθηκαν ανέσχυντοι με το να του πετούν πέτρες και να του πασπαλίσουν το κεφάλι με κοπριά και σκόνη. Το που να αποκολούσαν δε πλάνων, μωρών, τα σφρένας παράκοπων, ό,τι έπαθε. Ας πάει, έλεγαν στα βουνά και στα λαγκάδια, στις ερεμιές και στα βάραθρα. Τι γυρεύει μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, ήταν σκάνδαλο για έναν καθοσπρεπισμό, ε! Και μια κοινωνία καθοσπρέπει. Αυτό ήταν σκάνδαλο, δεν τους αντέχανε. Και όμως τι θησαυρός κρυβόταν μέσα σε αυτή την καρδιά. Ο Άγιος τα δεχόταν όλα, τους διωγμούς, τις θλίψεις, τα χτυπήματα, χωρίς ποτέ να αντιδρά. Κάποια φορά, αναφέρεται τώρα για άλλον σαλό, τον Άγιο Σιμεών. Ο Άγιος Σιμεών έδεσε ένα ψόφιο σκύλο από τη ζώνη του και πέρασε μπροστά από ένα σχολείο. Ποιο ήταν το φυσικό αποτέλεσμα? Μόλις τον είδαν οι μαθητές, άρχισαν να τρέχουν από πίσω του, να τον χτυπούν και να τον κορυδεύουν φωνάζοντας το σαλό. Δηλαδή είχε τρελαθεί τόσο πολύ από την αγάπη του Θεού και έκανε τρέλες. Και έδινε και ένα λόγο σε αυτούς και έκρυβε και την αγιότητά του. Και γευόταν η χαρά του Θεού μέσα εκεί. Ζούσε ένα πανηγύρι αυτός. Τι άλλο έκανε? Μια Κυριακή, θέλοντας να ελέγξει τη ματαιοδοξία και τον καλοπισμό των γυναικών, μπήκε στην εκκλησία και άρχισε να τις πετάει από το χώρο των γυναικών καρύδια. Τις πετούσε καρύδια. Ανέβηκε στον άμβο, τις πετούσε καρύδια. Στην εκκλησία καρύδια, παράξενο. Η πράξη του όμως είχε μία σημασία. Τι σημασία?
Ήθελε να πει στις γυναίκες ότι δεν χρειάζεται να έρχονται καλοποιημένες στην εκκλησία. Αλλά αφού έρχονταν έτσι, έλεγε: ας πάρουν και ας φάνε τα καρύδια για να κάνουν και κάτι που αξίζει. Αφού έρχεστε ταλέπουρες και ο νους σας δεν είναι στο Χριστό, μου το δείξει, πάρτε ή φάτε ένα καρύδι να κάνει κάτι που αξίζει. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο τους ανέτρεπε αυτή τη ζωή, τους άνοιγε τον ορίζοντα. Δεν είπε να έρχεσαι μπερδεμένος, αλλά όταν η ματαιοδοξία κυριαρχεί στην ύπαρξή σου, μπορεί να μπει Χριστός. Είναι αδύνατο. Δεν είναι πρόβλημα ο καλοπισμός. Η ματαιοδοξία που σε ορίζει, σου γεμίζει την καρδιά και δεν σου αφήνει χώρο για τίποτα. Οπότε πετάει καρύδι και του λέει: φάτε και ένα καρυδάκι. Μετά, άλλοτε, αν και εγκρατής έφαγε κρέας, παρατήρησε που υπήρχαν πολλοί άνθρωποι και ενώ δεν έτρωγε ποτέ κρέας, πήγαινε στην πλάτη και έτρωγε κρέας, Μεγάλη Παρασκευή. Φανταστείτε τρέλα, ανέτρεπε όλους τους κανόνες. Έλεγε, λέει, ο βίος του, όλη τη Σαρακώστη δεν έτρωγε τίποτα και πήγαινε Μεγάλη Παρασκευή στην πλάτη και έτρωγε κρέας. Οπότε τι θα πει, Άγιος είναι αυτός. Τώρα περνούσε για πλάνο, για τρελό. Επιπλέον τους προκαλούσε με σκοπό να τον θεωρούν μη φυσιολογικό άνθρωπο. Να τον κυνηγούν, να τον βασανίζουν για να ταπεινώνεται και να παθαίνει ότι έπαθε ο Χριστός, οι Απόστολοι και οι Προφήτες. Με τα απεράξενα αυτά καμώματα γινόταν μιμητής της ζωής του Χριστού και των Αγίων. Μια άλλη πάλι φορά μπήκε γυμνός σε ένα λουτρό γυναικών και άρχισε καταδιώκει. Καμιά κάμερα δεν είχε. Και άρχισε τις καταδιώκει. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Οι γυναίκες τρόμαξαν, άρχισαν να κραυγάζουν, όρμηξαν επάνω και το χτυπούσαν. Αλλά και αυτό ήταν μια εξουθένωση, μια περιφρόνηση. Όλοι τον αποκαλούσαν σαλόν, ο σαλός. Μάλιστα θυμάμαι, ήταν και ένας διάκονος δίπλα του Ιωάννης και του λέει: καλά, τι είναι αυτά που δεν καταλάβει, πού πήγες. Λέει: πού πήγα. Είχε γυναίκες. Εγώ δεν έβλεπα γυναίκες, κούτσουρα έβλεπα. Με συγχωρείτε. Απλώς ήθελε να πει ότι δεν είχε μέσα του καμιά αλλίωση, κανέναν πειρασμό, γιατί ήταν αλλού η καρδιά του. Αυτά λοιπόν είναι μια κατάσταση πνευματική των ανθρώπων που δείχνει μια ανατροπή. Δεν είναι λογικά για μας, ήταν σε ένα άλλο επίπεδο. Και πάμε τώρα στην προοπτική τη δική μας. Και λέγει εδώ ο γέροντας ο Εμιλιανός: ας δούμε, λέει, τώρα τι σημασία έχει για μας η σαλότης των Αγίων. Είδαμε τον εκστατικό πνευματικό έρωτα των Αγίων. Είναι εκστατικός έρωτας, σε βγάζει από τον εαυτό σου, σε βγάζει από τη στάση σου. Μα φανταστείτε, εμείς που προσέχουμε τι γνώμη έχουν οι άλλοι για μας και προσέχουμε πώς θα μιλήσουμε για να μας κακοχαρακτηρίσουν, πώς θα φερθούμε να μην έχουν κακή γνώμη. Πόσο ανατρεπτικό είναι αυτό που άλλους επίτηδες προκαλούσε. Τι χαστούκι είναι για μας που νοιαζόμαστε για την εικόνα μας. Εμείς και το εσείς και το σας. Για να μην εκθεθούμε. Και τι το λέμε τώρα, το λέμε και ωραία. Ή να μην το στενοχωρέσουμε. Δεν είναι αυτό. Είναι να μην εκτεθούμε εμείς στα μάτια του άλλου ότι δεν έχουμε καλόν τρόπο. Ότι είμαστε σωστοί, ότι είμαστε ευγενείς. Και, και φοβούμε θα μην μας κακοχαρακτήρισουν και μας κάνει το άγχος και η αγωνία. Πώς φαίνεται όταν κάνουμε καμιά πατάτα και μετά στενοχωριόμαστε και δεν μας παίρνει ο ύπνος, είναι ο εγωισμός μας που θίγεται, τίποτε άλλο. Τι θα πω τώρα για μένα. Μα εγώ δεν είμαι τέτοιος. Μα δεν το έχω εγώ κατά νου και μας κάνει ο πανικός. Αυτό φαντάζει είναι το άλλο άκρο. Η αγωνία της εικόνας μας. Και μας δίνει μια ψευτοευγένειες να έχουμε, ψευτοϋποκρισίες και έρχονται οι διάγοι και μας κάνουν και μας ξεκαθαρίζει το πράγμα. Λοιπόν, αυτοί είναι οι άγιοι μας που έχουν αυτό τον εκστατικό, τον έρωτα που βγαίνουν από τον εαυτό τους δηλαδή. Είναι θαυμαστός. Μπορούμε εμείς να κάνουμε το ίδιο. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να το χωράει η καρδιά μας για να το κάνουμε. Αλλά όλοι μας λέγει, λίγο ή πολύ είμαστε σαλοί. Όλοι μας, λίγο ή πολύ, μας παρηγορεί εδώ ο γέροντας. Είμαστε μωρίδια Χριστών, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος. Διότι ποιος χριστιανός δεν ξεχωρίζει από εκείνους που δεν πιστεύουν. Εφόσον κανείς θέλει να είναι αληθινά χριστιανός, εκ των πραγμάτων είναι σαλός μέσα στην κοινωνία σήμερα. Έχει προβλήματα. Θα αναρωτηθείς, τι θα κάνω την... Πες ότι ξαφνικά γνώρισες την αλήθεια, εξομολογήθηκες και αρχίζεις καινούργια ζωή. Γίνεται πολύ απλός ο γέροντας για να το καταλάβουμε. Θα το καταλάβουν αμέσως οι φίλοι σου. Θα αντιμετωπίσεις προβλήματα. Θα αναρωτηθείς, τι θα κάνω την Κυριακή. Μέχρι τώρα πήγαινα περίπατο. Τώρα πρέπει να πάω στην εκκλησία. Θα πάω, δεν θα πάω. Να αμέσως ένα πρόβλημα.
Εάν θα πας στην εκκλησία θα πούν, σάλεψαν τα μυαλά του φίλου μας. Θα πας σε ένα τραπέζι, γιατί να μην πας. Και θα είναι νηστίσιμη ημέρα. Θα σε καλέσουν σκοπίμως μια νηστίσιμη ημέρα. Για να δουν αν θα νηστεύσεις. Θα νηστεύσεις ή δεν θα νηστεύσεις. Θα δείξεις την πίστη σου στον Θεό. Ή αν δουν ότι νηστεύεις θα πούν, κάτι έπαθε κι αυτός. Στην παρέα μπορεί να είμαστε όλοι μαζί, αλλά ο πιστός άνθρωπος ξεχωρίζει, είναι διαφορετικός από τους άλλους. Όχι γιατί το θέλει, όχι γιατί το επιβάλλει. Εάν είναι αληθινά πιστός, βγαίνει αυτό, εκπέμπεται. Ο κάθε πιστός είναι ένας μωρός, ένας τρελός μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι ένας μάρτυρας, ένας προφήτης, όπως και η Σαλή. Και τέτοιοι πιστοί υπάρχουν πάμπολοι. Μόνο εδώ κλπ. Η κατά Χριστός Σαλή είναι για μας μια δυνατή υπόμνηση, μια γερή όθηση, ώστε να γινόμαστε όλο και περισσότερο πιστοί. Αλλά και εμείς, ως μωρίδια Χριστών, ας είμαστε μια όθηση και μια αγαθή αφετηρία τους ανθρώπους μας περιβάλλουν. Δηλαδή, τρόπος ζωής μας, να μην είναι ένα σκάνδαλο μόνο ή μια πρόκληση, να είναι μια έμπνευση. Να βλέπουν οι άλλοι και να γεννάται μέσα τους ένας ενθουσιασμός, ένας σεβασμός, μια αφύπνιση. Μία εγρήγορση. Το αληθινό πάντοτε να γνωρίζεται, όσο και αν είσαι να το προσβάλλει στην αρχή, να το κτυπήσει, να το απορρίψει, να το κατηγορήσει. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου το αληθινό αναγνωρίζεται, μένει. Και αυτό είναι μία όθηση για τους άλλους ανθρώπους. Αν είναι αληθινή η ζωή μας, είναι μία όθηση για τον κάθε ένα. Κανείς από μας δεν μπορεί να επιβάλλει στον άλλον να κάνει τούτο ή εκείνο. Άλλη δύναμη έχει ο ένας, άλλη ο άλλος. Ο ένας τα καταλαβαίνει όλα, ο άλλος δεν μπορεί. Ο ένας είναι ελεύθερος να ζήσει τις εντολές του Κυρίου. Ο άλλος έχει εμπάθεια, δυσκολίες, αναστολές μέσα στην ψυχή του. Αποφασίζει να αλλάξει ζωή και συνεχίζει επί χρόνια την αμαρτία του όπως ο Βονιφάτιος και η Αγλαΐς. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα μπορέσει και αυτός να γίνει σαλός δια Χριστών. Δηλαδή μας παρηγορεί. Δεν μπορούμε να απαιτούμε από τους ανθρώπους να αλλάξουν. Δεν έχουμε δικαίωμα. Και ο καθένας ίσως έχει τον χρόνο του. Έχει τον τρόπο του, έχει τον δρόμο του. Κάποτε θα τον εμπνεύσει ο Θεός, εάν έχει και αυτός ελάχιστη διάθεση να υπάρχει αυτή η αλλαγή. Λοιπόν, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Πάλι εσύ. Σ' αρέσει η τρέλα φαίνεται, για πες. Λέω, όπως το να αποζητάμε την αναγνώριση και τον έπαιρνο των ανθρώπων, είναι προβληματική διαφορά, δείχνει μειονεκτικότητα από ό,τι εδώ. Το να αποζητάμε προκαλώντας την περιφρόνηση των ανθρώπων δεν είναι εξίσου προβληματικό? Ναι. Κατάλαβα τα περί των σαλών, Χριστό, έτσι, αλλά η ερώτησή μου είναι αυτή παρόλο. Το να ζητούμε την αναγνώριση των ανθρώπων καταρχήν δεν είναι κακό. Γιατί όταν ζητώ την αναγνώριση των ανθρώπων μπορεί να ζητώ την αγάπη τους. Την αγάπη του. Και δεν είναι κακό να μας αγαπάνε οι άνθρωποι. Και τον έπαινο στην ουσία πολλές φορές είναι καλυμμένα ότι θέλω ένα ενδιαφέρον, να νιώσω μια αξία, να νιώσω μια αγάπη. Άρα αρχικά δεν είναι κακό αυτό. Κακό είναι όμως να μην οριμάζουμε και να μην προχωρούμε. Δηλαδή να μην προσπαθούμε να γίνουμε όντως αξιαγάπητοι. Και χωρίς λόγο να καθόμαστε σταυροπόδι και να περιμένουμε να μας αγαπήσει ο άλλος. Έχουμε όλοι την ανάγκη να μας αγαπούν. Δεν είναι κακό. Αν όμως γίνεται χωρίς τη δική μας δράση, χωρίς δική μας συμβολή, χωρίς δική μας ανάπτυξη, και είναι μια παθητική κατάσταση και λες και μας το χρωστούν, αυτή είναι κακομοιριά. Οπότε το να μας αγαπώ δεν είναι κακό. Το να αγωνιώ να λάβω έπαινο δείχνει πρόβλημα. Και δεν είναι κατηγορητέος αυτός ο άνθρωπος, αλλά είναι αξιολύπητος. Και δεν την μπορεί να είμαστε εμείς. Οπότε ας φύγουμε από αυτό το παραμύθι να θέλω να μας επαινούν, γιατί μετά δεν θα είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι, δεν θα χορταίνουμε ποτέ από αυτό. Και μετά θα νιώθουμε ότι όταν δεν λαμβάνουμε αυτό τον έπαινο, θυμό για αυτό που μας έδωσε αυτό τον έπαινο. Μετά σύγκρουση, μετά εμπάθεια, μετά διαταραχή και ανισορροπία στις σχέσεις. Όταν έχουμε προσδοκίες από κάποιον, η σχέση δεν θα πάει καλά. Όταν απαιτώ από τον άλλο να με επαινεί, η σχέση δεν θα πάει καλά. Χρειάζεται να έχω την προσωπική μου ισορροπία, να είμαι πραγματικά αξιαγάπητος, και αξιαγάπητος είναι αυτός που έχει χαρά. Που έχει χαρά από μόνος του, γιατί τη βρήκε μέσα τη χαρά. Και οπότε εμπνέονται οι άνθρωποι κοντά του και χωρίς να θέλει τον επαινούν. Και χωρίς να θέλει τον αγαπούνε. Και αυτό είναι γνήσιο και είναι όμορφο και είναι καλό, δεν είναι κακό. Αν όμως όλη μας η αξία είναι μια επιτηδευμένη συμπεριφορά
Για να λάβουμε έναν έπαινο, χωρίς να υπάρχει εσωτερική αλλίωση και αλλαγή, δεν έχει νόημα. Είναι η καταδίκη μας. Δεν θα μας τιμωρήσει κανείς. Απλώς θα τιμωρούμε ότι ποτέ δεν θα πηγαίνουν καλές σχέσεις μας και η ζωή μας. Κατανοητό το ένα. Πάμε παρακάτω. Αν κάποιος κάνει επίτηδες για να προκαλέσει, μπορεί να κρίνει τεράστιο εγωισμό αυτό το πράγμα. Και μάλιστα επειδή είναι εγωιστικό και δεν μπορούμε να το σηκώσουμε, γινόμαστε και ρεζίλοι μετά. Και μετά στην αρχή το παίζουμε. Μπορεί να κινήσουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον των άλλων και αρνητικά. Με το να παίζουμε κακοί, δύστροποι, ιδιότροποι. Και στην ουσία έχουμε μεγάλη μειονεξία που βγαίνει με τη μορφή της αυτοπροβολής δια του αρνητικού δρόμου. Αρνητική διαφήμιση του εαυτού μας, αλλά διαφήμιση. Και αρχίζει ο άλλος μας προσέχει και εντυπωσιάζουμε. Το παίζουμε με τα μάγκες. Βρίσε ρε, εγώ δεν έχω ανάγκη. Μια δύο στο τέλος κάμε και βρίζουμε εμείς. Και αρχίζουμε μετά, βγάζει μεγάλη οργή αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος που το παίζει αδιάφορος για τα αρνητικά των άλλων και τα προκαλεί, στην ουσία ποθεί τα θετικά και τον έπαινο. Και όταν δεν ικανοποιηθεί, το βγάζει πολύ θυμό μέσα του γιατί νιώθει πολύ αδικημένος. Μα την αδικία την προκάλεσε ο ίδιος. Προκαλώ τον άλλο να με περιφρονήσει και μετά τον κατηγορώ που με περιφρόνησε. Τον προκαλώ να με περιφρονήσει γιατί δεν καταφέρει να με αγαπήσει. Επειδή δεν καταφέρει να με αγαπήσει και να με τιμήσει, τον προκαλώ να με περιφρονήσει. Για να είμαι έστω και από την περιφρόνηση κάτι. Φτύσιμο ρε, τουλάχιστον να αξίζω. Ότι με προσέχει έστω και με το φτύσιμο. Με την αδιαφορία δεν αντέχεται. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό, βγαίνει μεγάλη οργή. Οι άγιοι μας όμως δεν το κάνανε γι' αυτό το λόγο. Είχαν εσωτερική γνώση, επίγνωση, είχαν ισορροπία. Δεν το κάνανε για να κινήσουν το ενδιαφέρον των άλλων, γιατί είχαν μια μειονεξία μέσα τους. Είχαν υγεία, ισορροπία. Γι' αυτό το λέμε. Εμείς δεν μπορούμε να μιμηθούμε, δεν μπορούμε να τους μιμηθούμε εξωτερικά. Αυτοί είχαν χάρη Θεού, είχαν κλείσει από τον Θεό για κάτι τέτοιο. Εμείς απλώς μένουμε στο φρόνημα που είχαν, που είναι ένα φρόνημα ελευθερίας, γιατί είχαν άλλη γεύση και άλλη πληρότητα εσωτερική. Νομίζω πέρασε η ώρα γιατί έχουμε και αγρυπνία στον Άγιο Δήμητριο σε λίγο. Δύο ανακοινώσεις. Ένας φίλος εδώ, εσύ το έδωσες. Ναι. Λέει ότι σας προσκαλούμε στην εκδήλωση προς τιμή του Χρυσού Παραολυμπιονίκη Θανάση Κωνσταντινίδη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 11 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου Καρδίας. Ναι. Ωραία. Το δεύτερο, σας είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι εδώ στην πόλη κάτι να κινηθεί. Σε αυτή την περίπτωση ξεκινά η Μητρόπολη, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο. Θέλουν να δείξουν την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και γι' αυτό λέγεται το τρίμερο αυτό Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Θέλουμε να καθιερωθεί ως θεσμός, ούτως ώστε η Θεσσαλονίκη να γίνει το κέντρο παγκόσμιου δικτύου Βυζαντινών πόλεων. Για να αναδειχθεί ο πολιτισμός ως μοχλός και οικονομικής ανάπτυξης, κάτι να κινείται όπως είπαμε, αλλά και την ανάδειξη της πνευματικής ταυτότητας της πόλης. Νομίζω ότι είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα γιατί κάνουν κάτι να κινείται. Ναι, γιατί ο χριστιανός πρέπει να είναι και κινητικός άνθρωπος. Σε όλα τα μπορεί να τα καταφέρει και σε όλα να δημιουργήσει. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα ξεκινάει την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, 5 και 6. Στις 4 Νοεβρίου, την Παρασκευή στις 9 η ώρα, θα υπάρχει μια μουσική εκδήλωση συναυλία. Ονομάζεται «Μουσικές στα ίχνη του Βυζαντίου» με τον Χρήστο Τσιαμούλη και την Κατερίνα Παπαδοπούλου. Είναι γνωστή μουσική αυτή. Ιστήρια υπάρχουν και στο Μέγαρο και προπονούνται στην πλατεία Αριστοτέλους Μέγαρο Μουσικής. Το Σάββατο, στο Μέγαρο Επίσης Μουσικής, θα υπάρχει ημερίδα επιστημονική για αυτό το θέμα. Για τη Θεσσαλονίκη και για αυτή την κατάσταση. Και την Κυριακή στις 6 Νοεμβρίου θα υπάρχει Πατριαρχή Λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο. Αυτά. Είναι καλό να αρχίζουμε να συμμετέχουμε, να μην μας λένε μπαγιάτες στους Θεσσαλονικείς, να ενεργοποιούμεθα. Και αυτό είναι αρχή για να γίνει και κάθε χρόνο σαν θεσμός αυτό. Λοιπόν, ώρα καλή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.